Χριστός Ανέστη εκ νεκρός, θανάτω θάνατον παπτίσας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Αθήνα 1987, Κυριακή του Παραλίτου το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής Αττικής. Ομιλεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Οροπού και Φυλής κύριος Κυπριανός με θέμα «Οι αιτίες των ανιάτων ασθενειών». Επικαλούμενος των φωτισμών του Θεού, θα ήθελα απόψε και πάλι να αναφερθώ από την σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Κάθε Ευαγγελική Περικοπή έχει να μας διδάξει πολλά ηθικά διδάγματα. Γιατί όμως ο χρόνος δεν μας είναι αρκετός, θα ήθελα απόψε μόνο να αναφερθώ σε όλους ιδιαίτερως δύο σπουδαία ηθικά διδάγματα που αντλούμε από την σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Ο Χριστός μας εξιστορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης για την εορτή της Πεντηκοστής ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Από διάφορα μέρη χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται την ημέρα αυτή για την εορτή της Πεντηκοστής. Εκεί στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, όπως υπάρχουν τα πιο βασικά προσκυνήματα του Παναγίου Τάφου, του Φρικτού Γολγοθά, όσοι έχετε αξιωθεί να πάει στους Αγίους Τόπους, υπάρχουν λοιπόν και ορισμένα, εκτός από αυτά τα βασικά και άλλα προσκυνήματα, μέσα λοιπόν σε αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι και η κολυμβήθρα με τα σπέντε στοάς. Μέχρι σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτή η κολυμβήθρα, η θολωτή με τα σπέντε στοάς, όπως σε λέγεται προβατική. Και λέγεται προβατική κολυμβήθρα, γιατί εκεί στο μέρος εκείνο, όταν έσφαζαν τα αρνιά για θυσία εις τον Θεό, εις το θυσιαστήριο, πηγαίνανε τα εντόστια στο μέρος αυτό και τα έπλυναν. Γι' αυτό λοιπόν και λέγεται προβατική κολυμβήθρα. Σε αυτή λοιπόν την κολυμβήθρα, κατά καιρούς, άλλος Ευαγγελιστής λέγει μία φορά το χρόνο, άλλος λέγει κατά καιρούς, κατά ορισμένα διαστήματα, αραιά διαστήματα, Άγγελος Κυρίου κατέβαινε στην κολυμβήθρα και ετάρασε το είδωρ. Και όποιος λέγει κατόρθωνε πρώτος να μπει μέσα στην κολυμβήθρα, υγιής εγίνετο. 38 ολόκληρα χρόνια ο παραλυτικός της Ιδρυγής Ευαγγελικής Περικοπής είχε την υπομονή να πηγαίνει κατά διαστήματα και να παραμένει και να περιμένει τον άνθρωπο που θα τον βοηθήσει όταν ταραχθεί το είδωρ να τον ρίξει μέσα στην κολυμβήθρα. Και μόνο στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε όχι για μια ώρα, αλλά για πολλές ώρες και για πολλά κηρύγματα. Και μόνο στο σημείο αυτό, στις λέξεις αυτές, τις δύο λέξεις άνθρωπο ου και έχω, όταν ερωτήθη από τον Χριστό μας. Κατευθύνεται ο Χριστός στο μέρος εκείνο και πλησιάζει τον παραλυτικό για να βραβεύσει την υπομονή του και την πίστη του και την ελπίδα του πως κάποιος μπορεί να βρεθεί, κάποιος μπορεί να φιλοτιμηθεί, κάποιος μπορεί να συγκινηθεί
που τον βλέπουν όχι ένα, όχι δύο, όχι πέντε, όχι δέκα, αλλά 38 χρόνια να παραμένει στο ίδιο κοινό μέρος και να αναζητεί, να περιμένει. Για σκεφτείτε το αυτό. Πολλές φορές κάνουμε ένα αίτημα στο Θεό και γιατί ο Θεός δεν μας απαντά στο αίτημα, πολλές φορές δυσανασχετούμε. Γιατί Θεέ μου δεν μου το κάνεις, λένε πολλοί. Γιατί Θεέ μου δεν μ' ακούς. Αυτός λοιπόν ο ευλογημένος άνθρωπος είχε αυτήν την υπομονή και την ελπίδα και την πίστη πως κάποιος θα βρεθεί. Γιατί εάν δεν ήλπιζε, εάν δεν πίστευε, δεν θα ανδλούσε αυτή την υπομονή για να περιμένει εκεί 38 ολόκληρα χρόνια. Και αυτή λοιπόν την πίστη, αυτή την ελπίδα, αυτή την υπομονή έρχεται τώρα ο Χριστός μας να του βραβεύσει. Και τον ρωτάει ο Χριστός μας, θέλεις υγιείς γενέστε. Άλλη θέση πολύ συγκινητική και πολύ διδακτική. Πόσο σέβεται ο Χριστός μας την ελευθερία του ανθρώπου. Μα θα πει κανείς, δεν ήξερε ο Χριστός γιατί περίμενε εκεί. Οπωσδήποτε ο Χριστός το ήξερε. Γιατί πριν έρθει στον κόσμο ο Χριστός, αυτός ο ίδιος ο Χριστός, που εκτός από τέλειος άνθρωπος είναι και τέλειος Θεός, αυτός παρεχώρησε για να είναι παράλυτος πριν έρθει ακόμη εις τον κόσμο. 33 ετών ο Χριστός μας εσταυρώθη. Αυτός 38 χρόνια μόνο εκεί περίμενε. Φανταστείτε πόσα άλλα χρόνια θα είχε στην πλάτη του. Επομένως λοιπόν πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο αυτό, αυτός ο ίδιος λοιπόν ο Θεός είχε παραχωρήσει για να είναι παράλυτος από τις προσωπικές του αμαρτίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έρχεται όμως τώρα, όπως προείπα, για να βραβεύσει την υπομονή του, την πίστη του, την ελπίδα του. Και τον ρωτάει. Γιατί τον ρωτάει? Για να μας διδάξει πόσο σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Το ξέρει τι περιμένει, αλλά θέλει να το ακούσουν οι άλλοι. Θέλει να το ακούσουν οι άλλοι. Και θέλει διαμέσου του Ευαγγελίου να το διδαχθεί όλος ο κόσμος μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Πόσο σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Αλλά και για ένα ακόμη άλλο λόγο, ότι υπάρχει και άλλος τρόπος που μπορεί να θεραπευθεί. Και όταν ο παραλυτικός απήντησε άνθρωπον ούκαι έχω, τότε ο Κύριος του είπε θέλω, γι' αυτό περιμένω εδώ, αλλά δεν έχω άνθρωπο. Τότε λοιπόν ο Χριστός μας του είπε πάρε το κρεβάτι σου και σήκω φύγε. Και ότου παραδόξου θαύματος ευθύς αμέσως ο παραλυτικός έγινε καλά, ευχαρίστησε με ανέκφραστη ευγνωμοσύνη το Χριστό μας και πήρε το φορείο του και έφυγε. Και όταν μετά τον συνήντησε ο Χριστός μας στο ιερό, του είπε εδώ είναι το άλλο δίδαγμα, εδώ είναι το ένα δίδαγμα, το ένα δίδαγμα, το σπουδαίο δίδαγμα μέσα στα πολλά διδάγματα που αντλούμε από αυτή την ευαγγελική περικοπή, το σπουδαιότερο δίδαγμα. Τον πλησιάζει ήδη υγιείς γέγονες, ήδη βλέπεις του λέγινες καλά, πρόσεξε να μην ξαναμαρτήσεις για να μην γίνεις χειρότερα από ό,τι ήσουν πρώτα. Τι μαρτυρούν τα λόγια αυτά του Χριστού μας? Ότι αυτός προσωπικά ο άνθρωπος είχε υποστεί την παράλυση από προσωπικά του αμαρτήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κανείς να υποφέρει στη ζωή του από αμαρτήματα των γονέων. Ακούγεται πολλές φορές αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέκνα. Και πάλι τιμωρούνται, πάλι πολλοί τιμωρούνται από αμαρτίες, προσέχτε το αυτό, αρχόντων. Από τους άρχοντες που διοικούν το λαό. Μα θα πείτε είναι αυτό δυνατόν? Ναι. Ας ξεφυλίσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Από ένα αμάρτημα του Δαβίδ, από ένα αμάρτημα του Δαβίδ, του βασιλέως και προφήτου. Και ποιο ήταν το αμάρτημα στην προκειμένη περίπτωση? Όταν μια φυλή είχε ξεσηκωθεί να κάνει επίθεση στους Ισραηλίτες, ο Δαβίδ είπε να κοιτάξετε στους υπευθύνους πόσο στρατό έχουμε. Θα ήθελα αυτό να το προσέξετε, γιατί είναι πάρα πολύ διδακτικό το παράδειγμα αυτού του Δαβίδ.
και μέτρησαν και του είπαν έχουμε 800.000 στρατό. Και αυτός ενεθάρρυνε το ότι υπάρχει 800.000 στρατός. Και μετά την πληροφορία που του έδωσαν τα υπεύθυνα πρόσωπα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου. Ω, πόσο θα έπρεπε αυτό να το προσέχουν οι άρχοντές μας που θέλουν να λέγονται ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ορκίζονται σαν βουλευτέ ή σαν υπουργοί ή σαν πρωθυπουργοί εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Όχι να πρόσεχαν ειδικά αυτή την περίπτωση. Όταν έφυγαν οι άνθρωποι που πληροφόρησαν τον Δαβίδ ότι είναι 800.000 στρατός, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου και λέει στον Δαβίδ, «Δαβίδ, με έστειλε ο Θεός να σου πω να διαλέξεις για το αμάρτημά σου ποιο αμάρτημα, της ολιγοπιστίας του. Τι τιμωρία θέλεις, 7 χρόνια λοιμό, 3 χρόνια να κυνηγέσαι από τους εχθρούς ή 3 χρόνια θανατικό, επιδημία. Διάλεξε από τα 3». Και ποια ήταν η αμαρτία του εδώ? Το ότι δεν υπολόγισε τη δύναμη του Θεού, αλλά τη δύναμη του στρατού. Βλέπετε σαν άνθρωπος για μια στιγμή, επάνω στην απειλή των εχθρών, δεν σκέφτηκε τη δύναμη του Θεού, σκέφτηκε τι δύναμη θα έχει του στρατού. Και μόνο γι' αυτό, του λέγει ο Θεός, διάλεξε από τις 3 τιμωρίες ποια θέλεις. Και επαναλαμβάνω, 7 χρόνια λοιμό, 3 χρόνια να καταδιώκεις από τους εχθρούς ή 3 χρόνια θανατικό στο λαό. Και ο Δαβίδ, που ευθύς αμέσως κατάλαβε το λάθος του, αφού λίγο σκέφτηκε, είπε, προτιμώ να πέσω στα χέρια του Θεού. Προτιμώ την τρίτη τιμωρία, το θανατικό. Και αμέσως άγγελοι Κυρίου έπαιρναν ψυχές στρατιωτών και μέσα σε λίγα λεπτά 100.000 στρατός από ανακοπή της καρδιάς, συγκοπή, αμέσως θέριζαν οι άγγελοι. Και όταν είδε σαν φύλλα δένδρου, σαν φύλλα σικής που βυσάει ο άνεμος και πέφτουν τα ξηρά φύλλα από τη σικιά, να πέφτουν κάτω τα παλικάρια νεκρά, γονάτισε ο Δαβίδ, έκλαψε ο Δαβίδ και είπε, «Θεέ μου, εγώ ημάρτησα, εγώ έσφαλα, εμένα πάρε». Και εκεί λοιπόν στο γονάτισμά του, στα δάκρυά του, στην πραγματική του μετάνοια, σταμάτησε η οργή του Θεού, αλλά οι 100.000 έφυγαν, πέθαναν. Βλέπετε, 100.000 στρατός πέθανε από ένα αμάρτημα, από ένα λάθος του προφήτου Δαβίδ. Τον έφερε λοιπόν αυτό σαν παράδειγμα για να δούμε πως πολλές φορές τιμωρούμεθα από αμαρτήματα των αρχόντων. Μήπως ο ελλαδικός χώρος θα μείνει ατιμώρητος για τα αμαρτήματα των αρχόντων μας με τον νόμο που εψηφίστη ελεύθερα να γίνονται οι εκτρώσεις? Και το μεγαλύτερο λάθος, το μεγαλύτερο σφάλμα, το μεγαλύτερο έγκλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι το ότι διώχνουν μέσα από τη συνείδηση τον έλεγχο εκείνων των γυναικών ή και των ανδρών που συγκατατίθονται για να γίνεται αυτή η πράξη, αυτό το αμάρτημα. Πάνω από 300.000 το χρόνο στην Ελλάδα εκτρώσεις, πάνω από 300.000 και πάνω έμβρια σκοτώνονται. Μικρό αμάρτημα είναι η αποποινικοποίηση της μοιχείας που στην Παλαιά Διαθήκη διαλυθοβολισμού σκότωναν τους μοιχούς και τις μιχαλίδες, που ήρθε ο Χριστός και σταμάτησε την θανατική αυτή ποινή όταν ήρθε γι' αυτό, όταν την είδαν την γυναίκα
Την πιάσανε επ' αυτοφόρο στη Μοιχεία και την πήραν με τις πέτρες και έτρεξε και ζήτησε προστασία από τον Χριστό, είπε ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο. Πότε όμως το είπε? Όταν εκείνη έκλαιγε και ήτο σε μετάνοια στα πόδια του Χριστού. Αλλά και πάλι διαβάζουμε μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας μας ότι 8 χρόνια αποχή από την Αγία Κοινωνία, από την ημέρα που θα μετανοήσει κανείς και θα εξομολογηθεί, 8 χρόνια αποχή από την Αγία Κοινωνία. Αφορίζεται δηλαδή, υπάρχει ο μεγάλος αφορισμός που διαβάζονται τα αναθέματα και ο μικρός αφορισμός που σε αποκόπτει η Εκκλησία από την Αγία Κοινωνία. Για το αμάρτημα λοιπόν της Μοιχείας που έγινε σήμερα της μόδας, δράτωμε της ευκαιρίας, σαν εξομολόγος, αν θα ακούσω στην εξομολόγηση την ημέρα που θα εξομολογήσω ανθρώπους που ειδικά προέρχονται για πρώτη φορά για να εξομολογηθούν και έρθουν 100 άτομα, εάν θα ακούσω και ειδικά νέοι, εάν θα ακούσω 10-20 περιπτώσεις πορνείας, οι 90-95 είναι μοιχείες. Της μόδας. Δεν αναφέρω πρόσωπα, μιλώ αόριστα. Και όταν κανείς αόριστα ομιλεί, δεν παραβιάζεται το απόρριτο της εξομολογήσεως. Πόσο είχα πονέσει όταν ένα παράδειγμα μέσα στα πολλά, ένας με πλάκα ο καημένος στα γαλόνια και έτυχε να έρθει με τα παιδάκια του και με τη γυναίκα του, ήρθαν να εξομολογηθούν οικογενειακός. Ευλαβέστατος αστυνομικός, με το πιστόλι στην τσέπη, με πλάκα τα γαλόνια. Έτυχε να έρθει από την υπηρεσία του και ήταν εντυμένος με τη στολή. Ευλαβέστατος άνθρωπος με τα παιδάκια του. Ήκουσα την εξομολόγησή του. Μπορώ να πω σχεδόν συγνωστά αμαρτήματα. Ομιλώ και πάλι, το λέω αόριστα, και ακούω τη σύζυγου. Του αναπατούσε. Που αυτός θα άκοβε το κεφάλι του. Της είχε τέτοια αγάπη, όπως έβλεπα, τέτοια δυναμία και τέτοια εμπιστοσύνη, που το κεφάλι του θα έκοβε για τη γυναίκα του. Της μόδας, δυστυχώς, της μόδας. 8 χρόνια λοιπόν οι κανόνες της Εκκλησίας ορίζουν αποχή από την Αγία Κοινωνία. 8 χρόνια αποχή. Και έρχονται λοιπόν με μια μονοκονδυλιά, νόμος από ποινικοποίηση της Μοιχείας. Να μπορεί δηλαδή ελεύθερα να κάνει τη ζωή της. Και να μην αισθάνεται και έλεγχο, αφού είναι και νόμος της πολιτείας, σου λέει ελευθερία τώρα, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Μήπως λοιπόν θα μείνουμε ατιμόρυτοι, για αυτούς τους νόμους και μόνο για αυτά τα δυο, δεν σας λέω άλλα, και μόνο για αυτά τα δυο. Για τον νόμο περί αμβλώσεων και για την αποποινικοποίηση της Μοιχείας. Γι' αυτό είπα προηγουμένως πόσο θα ήθελα να πρόσεχαν οι άρχοντες μας την περίπτωση αυτή του Δαβίδ. Τι τιμωρία έλαβε, γιατί έδωσε βάση στη δύναμη του στρατού και όχι στην δύναμη του Θεού. Και το αμάρτημα του Δαβίδ ήταν πάρα πολύ μικρότερο από τα αμαρτήματα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Γι' αυτό και δεν θα μείνει ατιμόρυτη η Ελλάδα μας. Δεν θέλω να γίνω κακός προφήτης, αλλά το διαισθάνομαι και το πληροφορούμε ότι πολλοί θα τιμωρηθούμε και μόνο για αυτά τα δυο αμαρτήματα, για αυτούς τους δύο νόμους. Ας αφήσουμε τώρα όλους τους άλλους και όλα τα άλλα τα οποία γίνονται και ειδικότερα στις ημέρες μας ο πόλεμος γενικότερα της Εκκλησίας. Τιμωρία λοιπόν για αμαρτήματα αρχόντων, τιμωρία για αμαρτήματα γονέων και τιμωρία για προσωπικά αμαρτήματα. Η περίπτωση λοιπόν του σημερινού παραλυτικού ήταν από προσωπικά του αμαρτήματα. Γι' αυτό είδατε στην περίπτωση του Δαβίδ έστελε άγγελο και του είπε διάλεξε τι τιμωρία θέλεις για την αμαρτία που έκανες. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός δεν έστελε άγγελο, ο ίδιος είπε ο δε άνθρωπος εις τον παράλυτο, βλέπεις ήδη υγιείς γέγονες, μικέτη αμάρτανε. Πρόσεξε να μην ξαναμαρτήσεις για να μην γίνεις χειρότερα από ό,τι ήσουν πρώτα. Και τα λόγια λοιπόν αυτά του Χριστού μας προδίδουν, μαρτυρούν ότι η παραλυσία
του ανθρώπου αυτού ήταν από προσωπικά του αμαρτήματα. Το είπα και άλλη φορά σε αυτή τη θέση, αλλά επειδή το βλέπω πολλούς απόψε που δεν ήταν όταν το ξανά είχα πει, παλαιότερα θα αναγκαστώ να το επαναλάβω. Μία περίπτωση, ένα παράδειγμα δηλαδή, μιας παραλυσίας, σκλήρινση που λέγεται κατά πλάκας, που είναι ο άνθρωπος τελείως ακίνητος. Έτυχε, ήμουν λαϊκός τότε, δεν είχα δηλαδή 26 χρονών πήγα στο μοναστήρι, θα ήμουν τότε 23-24 χρονών. Και πήγα για πρώτη φορά τότε με 2-3 πνευματικά παιδιά, πήγαμε μια επίσκεψη όπως κάνουν τώρα τα παιδιά μας στα νοσοκομεία και ορισμένες κυρίες από εδώ. Πήγαμε λοιπόν, πήγαμε ένα γκρουπ στο άσυλο των Ενιώτων. Πήγα για πρώτη φορά και έφυγα άρρωστος. Δεν είχα τη δύναμη να ξαναπάω. Και με πολλή δυσκολία όταν έγινα κληρικός, με παρακάλεσε κάποιος να πάω, πολύ δυσκολεύτηκα να πάω. Γιατί όταν έφυγα, πήρα 2-3 ασπιρίνες, το κεφάλι μου πήγα να πεθάνω από τον πονοκέφαλο και δεν μπορούσα να συνέλθω. Δεν ξέρω αν έχετε πάει πολύ από εσάς στο άσυλο των Ενιάτων, είναι κάτι φοβερό, κάτι φοβερό. Εκεί λοιπόν μέσα στους ανθρώπους αυτούς που είναι εκεί καταδικασμένοι από τις ανίατες ασθένειες, είδα και ένα παλικάρι, ήταν 34 ετών, πατέρας με 3-4 παιδιά. Είδα εκεί ανθρώπους που ήταν με κάτι κεφάλια σαν καζάνι. Είδα κάτι άλλες φοβερές ασθένειες. Μα περισσότερο πόνεσα με αυτόν τον άνθρωπο και έτυχε να είναι καλοκαίρι. Και να είναι τελείως ακίνητος στο κρεβάτι, έτσι. Σαν ένα άγαλμα. Αν δεν ανέπνε, θα έλεγες ότι είναι άγαλμα. Και πήγαιναν οι μύγες, θυμάμαι, στο μέτωπό του. Τι φοβερό, τι δοκιμασία φοβερή. Να μην μπορεί να σηκώσει ούτε το χεράκι του για να διώξει τις μύγες από το πρόσωπο. Πόνεσε η καρδιά μου, πόσο πόνεσα, σας λέω, αρρώστησα, άρρωστος έφυγα. Και αφού τον είπαμε εκεί πέρα ορισμένα λόγια, όσοι ήμασταν εκεί, του διώχναμε εμείς τις μύγες από το πρόσωπο, αλλά έβλεπες ένα πρόσωπο φωτεινό, ένα πρόσωπο χαριτωμένο, ένα πρόσωπο που δεν επρόδιδε δυστυχία, δεν επρόδιδε άγχος. Και όταν θα φεύγαμε με πολύ πόνο και του είπα εύχομαι στο Χριστό μας να κάνει το θαύμα του και εύχομαι περαστικά σου να γίνεις καλά, εσύ είσαι ο θάλαμος, από μια βροντερή φωνή, όχι όσο θα φωνάξω τώρα εγώ, πολύ πιο δυνατά. Όχι, πολύ πιο δυνατά από ό,τι φώναξα. Νόμισε ότι δεν με άκουσε και του λέω με συγχωρείτε, περαστικά σας είπα, φωνάζει πιο δυνατά. Όχι, λέω γιατί δικαίως τιμωρούμε, δικαίως πάσχω. Εδώ που εσείς με βλέπετε δυστυχισμένο και με λυπάστε, διαισθάνομαι και πληροφορούμε τι αισθάνεστε και τι πόνο έχετε μέσα σας. Εγώ είμαι ευτυχισμένος. Εγώ είμαι ευτυχισμένος. Εγώ μέσα μου έχω χαρά ανέκφραστη. Γιατί στο κρεβάτι αυτού του πόνου εγνώρισα το Χριστό. Εγνώρισα την Εκκλησία Του. Εγνώρισα τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας Του. Και αν είναι να γίνω καλά για να κάνω εκείνα που έκανα, που σαν αποτέλεσμα έχω υποστεί αυτή την ασθένεια, ποτέ να μην γίνω καλά. Από εδώ να φύγω, από εδώ να ποθάνω για να πάω στην άλλη ζωή. Και ο Χριστός, ο οποίος παρεχώρησε αυτή την ασθένεια για να υποφέρω στο κρεβάτι, εκείνος που μέχρι τώρα φροντίζει τα παιδιά μου, εκείνος και θα τα φροντίσει και αν θα φύγω από αυτόν τον κόσμο για να πάω στην άλλη ζωή. Όχι, δεν θέλω να γίνω καλά. Είμαι ευτυχισμένος εδώ που είμαι. Είμαι ευτυχισμένος όπως είμαι, γιατί γνώρισα τον Χριστό και έχω στην καρδιά μου τον Χριστό. Και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μπορεί να βλέπεις ανθρώπους εσύ και να πονάς και αυτοί να είναι ενωμένοι με τον Χριστό και να είναι ευτυχισμένοι. Επινίκιον αγώντας.
Όπως είχα γνωρίσει μια άλλη τυφλή στην Αγία Εφημία της Χαλκιδόνος και εκεί πάλι λαϊκός τότε και έβλεπε στην έφερνε η αδελφούλα της την έφερνε στο Μέγα Απόδειπνο, σε κάμια γρυπνία, στις λειτουργίες και την έφερνε από το χεράκι και πήγαινε λοιπόν εκεί σαν τυφλή στα τυφλά και προσκυνούσε. Έλαμπε το πρόσωπό της. Ήτανε σαν κεράκι αγνό, καθαρό το πρόσωπό της. Κέρινο το πρόσωπό της. Μία ανέκφραστη ηλαρότητα στο πρόσωπό της. Και μου έλεγε η αδελφή της, που μια φορά της είπα, πόσο θαυμάζω την αδελφή σου, πόσο χαίρομαι την αδελφή σου. Μόλις την αντικρίζει κανείς και να έχει θλίψη, του φεύγει. Έχει χάρη η αδελφή σου. Και κουνώντας το κεφάλι η αδελφή της που την έφερνε, μου λέει δεν πέσατε έξω. Πράγματι είναι χαριτωμένη η αδελφή μου. Ένα λέει θα σας πω, ένα βράδυ προσευχόταν. Δεν βλέπει, λέει, δεν έχει καθόλου, δεν έχει όραση. Τίποτε. Σκοτάδι είναι μπροστά στα μάτια της, τίποτε. Χρόνια τώρα και καμιά ελπίδα δεν υπάρχει θεραπείας από τους γιατρούς. Και έκανε, λέει, την προσευχή της. Και μου λέει για μια στιγμή, δεν θυμάμαι το όνομά της, λέει στην αδελφή της, αυτή που την έφερνε, που ήταν γερή, λέει, σε παρακαλώ, σβήσε το φως, θαμπόθηκα. Αυτή που δεν έβλεπε καθόλου. Σβήσε το φως, θαμπόθηκα. Για μια στιγμή ήτο σε τέτοια έκσταση, ήτο τόσο μεταρσιωμένη, ήταν τόσο δοσμένη στην προσευχή, που έβλεπε η καημένη το άκτιστο φως. Αυτό που διαβάζουμε στη Φιλοκαλία, αυτό που διαβάζουμε στα πατερικά βιβλία, εκείνη το έβλεπε στην πράξη. Δεν είχε διαβάσει ποτέ, δεν ήξερε ποτέ περί ακτίστου φωτός, που έχει πει τόσα πολλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, περί ακτίστου φωτός, κανείς δεν έχει πει, δεν έχει ομιλήσει τόσο από τους πατέρας, τους νεοτέρους πατέρας, όσο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για το άκτιστον φως. Γι' αυτό και πολλές φορές αντί να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ή Αθεολεϊσόν με, γιατί ήταν βίωμά του τα λόγια περί ακτίστου φωτός και έχει αφήσει τόσα ωραία συγγράμματα περί ακτίστου φωτός, όταν ήταν στο Άγιον Όρος έλεγε «Χριστέ μου, διέλυσε το σκότος της ψυχής μου, διέλυσε το σκοτάδι της ψυχής μου». Αναζητούσε το άκτιστον φως, το άκτιστον φως. Αυτό λοιπόν που διαβάζουμε στα βιβλία, εκείνη το είχε βίωμά της. Δεν ήξερε, δεν είχε διαβάσει ποτέ, επαναλαμβάνω, περί ακτίστου φωτός και έλεγε στην αδελφή της «Κλείσε το φως». Νόμιζε ότι ήταν το φως της λάμπας. Μα αφού δεν έβλεπε. Εκείνη τον ήλιο μόνο που την έκαιγε ένιωθε. Τίποτε, καμιά ακτίνα, τίποτε δεν έβλεπε. Και της έλεγε «Κλείσε το φως, θαμπώνομαι». Μόνο αυτό, λέει, σας αναφέρω ως παράδειγμα. Και ενώ ο άλλος θα την έβλεπε δυστυχισμένη, εκείνη ήταν ευτυχισμένη, γιατί είχε το Χριστό μέσα της. Ανέκφραστη δυστυχία είναι σε εκείνον τον άνθρωπο που έχει την παραλυσία, που έχει την ασθένεια και που δεν έχει το Χριστό. Εκείνος που έχει το Χριστό, αν και παράλυτος, αν και τυφλός, είναι ευτυχισμένος. Και εκείνος που δεν έχει το Χριστό, αν και έχει το φως του, αν και έχει τα πόδια του, αν έχει και τα χέρια του, αν έχει και την υγεία του, είναι δυστυχισμένος. Πόσοι που δεν υποφέρουν από τίποτε άλλο, αλλά γιατί δεν έχουν το Χριστό, υποφέρουν από το άγχος και παίρνουν χάπια ηρεμιστικά για να μπορέσουν να κοιμηθούν το βράδυ. Πόσο πόνεσα όταν διάβαζα σε ένα περιοδικό πριν από 2-3 χρόνια ότι 500.000 τόνοι. Το ακούτε, νόμιζα πως έκανα λάθος και μητρούσα τα μεδενικά και έφρυξα μετά όταν διαπίστωσα ότι ο αριθμός αυτός είναι η αλήθεια. 500.000 τόνοι ηρεμιστικά καταναλύσκονται το χρόνο. 500.000 τόνοι και αυτά πάνε πού? Μέσα στα στομάχια των ανθρώπων. Των ανθρώπων εκείνων που δεν είναι παράλυτοι, που δεν είναι τυφλοί,
αλλά δεν μπορούν να ερεμήσουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Αιτία λοιπόν, επαναλαμβάνω, η παραλυσία και πολλές άλλες ανίατες ασθένειες είναι από αμαρτήματα αρχόντων, είναι από αμαρτήματα γονέων, αλλά όλος ιδιαιτέρως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που πάσχουν και που υποφέρουν από ασθένειες και μάλιστα ανίατες είναι από προσωπικά αμαρτήματα. Είδατε τι θόρυβος γίνεται τώρα στις ημέρες μας, τι συνέδρια, τι φόβος, τι ανησυχία για την νέα αυτή μάστιγα, την ασθένεια αυτή του AIDS, που είναι τι είναι, καρπός αμαρτίας. Μου έλεγε προχθές ένας αστυνομικός που ήρθε στο μοναστήρι μας, που ήταν άρρωστος στον Ευαγγελισμό και βγήκε πριν από 15 μέρες, τις ημέρες που αυτός ήταν στον Ευαγγελισμό, 5 άτομα στον Ευαγγελισμό πεθαίναν από AIDS. 5 άτομα. Και οι 2 ήρθαν από την Αμερική για να αποθάνουν εδώ στην Ελλάδα. Ήταν σκελετοί. Το δέρμα είχε μείνει απάνω στα οστά. Και όταν έβλεπα, λέει, τους γιατρούς να πηγαίνουν μέσα εκεί που τους είχαν στην απομόνωση, σαν αστροναύτες ήταν οι γιατροί, και με τι φόβο πήγαιναν, με έπιασε, λέει, τέτοιος φόβος που δεν μπορώ να σας εκφραστώ τι φόβο έχω από εκείνη την ημέρα, μου έλεγε ο καημένος. Που εάν, λέει, δεν βρεθεί το φάρμακο, εάν ο Θεός δεν λυπηθεί την ανθρωπότητα και δεν βρεθεί το φάρμακο, σε 5 χρόνια θα πεθαίνουμε, και είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι υπερβολικός ο λόγος. Σε 5 χρόνια θα πεθαίνουμε όπως πεθαίναμε από πανόλη και από άλλες επιδημίες. Στην Αφρική 200.000, διάβαζα προχθές σε κάποιο περιοδικό, 200.000 πεθαίνουν από AIDS. Και μεταδίδεται σαν τα φρύγανα το καλοκαίρι, τα ξερά που ρίχνεις ένα σπίρτο και πιάνει φωτιά, έτσι μεταδίδεται. Καρπός αμαρτίες. Οι περισσότερες λοιπόν ασθένειες και μάλιστα ανίατες ασθένειες είναι από προσωπικά αμαρτήματα. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Κύριος, είδε υγιής γέγονες, βλέπεις έγινες υγιής, πρόσεξε να μην αμαρτάνεις για να μην γίνεις χειρότερα από ό,τι ήσουν πρώτα. Αυτό λοιπόν είναι μέσα στα πολλά διδάγματα της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής. Είναι το σπουδαιότερο δίδαγμα, το ότι πολλές φορές που πάσχουμε και υποφέρουμε είναι από προσωπικά μας αμαρτήματα. Το λέγει εκεί ο Ιμνογράφος, το ψάλλουμε στην παράκληση, το διαβάζουμε στην παράκληση, από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Το άλλο το δίδαγμα, και θα τελειώσω για να μην σας κουράσω, είναι ο συμβολισμός που έχει η προβατική αυτή κολυμβήθρα. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Ό,τι έχει γίνει, ό,τι έχει φτιαχθεί, ό,τι έχει ποθεί, είναι όλα μέσα στο σχέδιο της προνοίας του Θεού. Είδατε τι λέγει εκεί το Ευαγγέλιο, φύλλο δεν πέφτει από το δέντρο, τρίχα δεν πέφτει από τα μαλλιά μας. Τρίχα. Πόσες τρίχες δεν βγαίνουν όταν χτενιζόμεθα. Τρίχα, λέει, μία τρίχα δεν πέφτει χωρίς την πρόνοια του Θεού. Τα πάντα τα διέπει η πρόνοια του Θεού. Τα πάντα. Δεν υπάρχει τύχη. Τα πάντα τα διέπει η πρόνοια του Θεού. Τα πάντα. Η κολυμβήθρα λοιπόν αυτή που είχε κάνει με τα σπέντια στο Άς, ο γιος του Δαβίδ, ο Σολομών, ήταν ένα σύμβολο το ότι πήγαιναν εκεί και έπλυναν τα ένδυρα των προβάτων. Ένα σύμβολο της κολυμβήθρας της Κοινής Διαθήκης, που μέσα σε αυτή την εκκλησία που λέγεται Ορθόδοξος Εκκλησία, εκεί μέσα δεν θα πλένονται ένδερα, αλλά θα πλένονται αθάνατες ψυχές. Δια του μυστηρίου της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Υποχρεωτικό το μυστήριο του βαπτίσματος, διότι δια του μυστηρίου αυτού
γίνεται ο άνθρωπος ουρανοπολίτης. Γράφεται το όνομά του εις το βιβλίο της ζωής. Συνετάφημεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια του βαπτίσματος. Όταν ήταν, ό,τι ήταν ο τάφος για τον Κύριό μας, ο τάφος του Ιωσήφ, είναι για μας η κολυμβήθρα. Συνετάφημεν δια του βαπτίσματος. Γι' αυτό και είναι μεγάλο αμάρτημα των κληρικών που δεν κάνουν σωστές τις καταδύσεις όταν γίνεται το βάπτισμα. Βαπτίζω στην ελληνική γλώσσα σημαίνει βουτώ, βουτώ. Συνετάφημεν, λέει, δια του βαπτίσματος. Και λέει ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, πολλά παιδιά που είναι νευροπαθοί, που φωνάζουν, που είναι ανήσυχα, τις περισσότερες, λέει, φορές αιτία είναι που παραλείπονται στην ώρα του βαπτίσματος γράμματα από το μυστήριο και μάλιστα από τις εξορκιστικές ευχές. Μου έλεγε ένας κληρικός, από διάκριση δεν αναφέρω το όνομα του κληρικού, ούτε και το όνομα του Μητροπολίτου της κρατούσας εκκλησίας, που έχει μια τεράστια Μητρόπολη. Το έλεγε λοιπόν όταν πρώτο έγινε επίσκοπος και ήρθε που ήταν εδώ συνοδικός στην Αθήνα και συναντήθη με τον κληρικό αυτό που μου το έλεγε ο ίδιος ο κληρικός. Και είχαν μια συζήτηση και του λέει, διαβάζεις και τις δυο εξορκιστικές ευχές στο βάπτισμα? Όχι καημένα, του λέει, τι μια να διαβάζεις? Και του είπε, τι να διαβάζει και τι να μην διαβάζει. Επίσκοπος αυτός, παρακαλώ, της κρατούσης εκκλησίας. Επίσκοπος. Τι μια, λέει, να διαβάζεις? Όχι τις δυο, δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Και είναι και παραμορφωμένος μάλιστα. Όχι μορφωμένος. Λέω παραμορφωμένος, γιατί ήρθε με πτυχία και με περγαμηνές. Απ' έξω και όλο αυτό, σπουδασμένος καλά. Τον Άγιο Σημειών όμως δεν τον έχει διαβάσει. Που λέει ότι πολλά παιδιά τα οποία έχουν ανησυχία στον ύπνο τους και φωνάζουν και είναι νευρικά και τα λοιπά, είναι γιατί παραλείπονται γράμματα του βαπτίσματος. Και μιας και προηγουμένως κάναμε βάπτιση και μιας και αναφέρω απόψε το θέμα αυτό, μου έλεγε ένας συνεπίσκοπος προέτων που πήγε μια οικογένεια επίσκεψη προσκύνημα στο μοναστήρι τους. Να μην μας αφήσει, λέει, εκείνο το παιδί σε ησυχία. Να μην αφήσει τίποτε. Ό,τι ήταν πάνω στο τραπέζι, ό,τι ήταν στους τοίχους, τα γκρέμιζε κάτω. Ζητούσαν οι γονείς συγγνώμη λοιπόν από το δεσπότη. Για μια στιγμή ήρθε μια καλογριά και στάθηκε φρουρός εκεί για να προστατεύσει τα αντικείμενα. Όλα τα ρήμαξε. Μα λέει, αυτό, λέει, το μαρτύριο, λέει, τραβάτε από αυτό το παιδί κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι τίποτα, λέει, δεσπότα μου. Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Λέει λοιπόν ο επίσκοπος, λέγει, μήπως το παιδί, λέει, πότε το βαπτίσατε? Ήταν πριν από ένα 2 χρόνια. Θα ήταν 4 περίπου ετών. Λέει, προσέξατε καλά, λέει, το βάπτισε ο παπάς? Τι να σου πω, λέει, δεσπότη μου, ούτε 10 λεπτά, λέει, δεν κράτησε, λέει, το μυστήριο του βαπτίσματος. Τι είπε, λέει, σε αυτά τα λεπτά ο Θεός και η ψυχή του? Λέει, το βούτυξε? Όχι, λέει, το έβαλε μέσα και έριξε λιγάκι νερό, λέει, από πάνω. Εκείνη την ώρα που άκουγε το παιδί, 4 ετών παιδί, ακούω μια βραχνιά φωνή από το παιδί. Δεν ήταν η φωνή του παιδιού. Και να ξέρεις κάτι άλλο, και να ξέρεις κάτι άλλο, έλεγε το παιδί και σκάλιζε εκεί που σκάλιζε, που έκανε τις ζημιές του. Μυστικά, λέει, σταυρώνω. Κατάλαβα ότι ήταν πειρασμός, μιλούσε από το παιδί. Βραχνιά φωνή, παράξενη φωνή, και σταυρώνω, λέει, έτσι το παιδί, και επιτιμώ το πνεύμα το ακάθαρτο. Και λες, εξορκίζω στο όνομα του Χριστού, είπε ο επίσκοπος. Τι να ξέρω, τι να μάθω? Και απαντάει, σκάλιζε το παιδί, έκανε τις ζημιές του. Ο νονός που με βάπτισε έφυγε από τον οίκο ανοχής και ήρθε στην εκκλησία. 4 χρονών παιδί. Ο νονός που με βάπτισε, λέει, έφυγε από τον οίκο ανοχής και ήρθε στην εκκλησία. Πόση ευθύνη έχουν οι γονείς που δεν διαλέγουν προσεκτικά και διακριτικά τους ανθρώπους που θα αναδεχθούν τα παιδιά τους. Α, τον είχαν γνωρίσει, αν σε κάνω κουμπάρο. Αδιάφορος αυτός, άπιστος αυτός, και τον έσπρεξε κι όλος ο Σατανάς την ώρα που θα έκανε, την ημέρα που θα έκανε το μυστήριο, να πάει να πέσει και στην αμαρτία. Έγιναν αυτοί άνω κάτω. Λέει, δέσποτα, άμα είναι έτσι, λέει, να μας το βαφτίζεις το παιδί. Και βέβαια να το βαφτίζουν το παιδί. Φωνάζει λοιπόν τις μοναχές, βάλτε γρήγορα νερό και ετοιμάστε στην εκκλησία να βαφτίσουμε το παιδί. Βάζουν οι μοναχές νερό, ετοιμάζουν. Πάνε λοιπόν στην εκκλησία, σηκώνομαι, λέει, αρχίζω μέσω στην κατήχηση, κάνω τη βάπτιση.
Βαπτίζομαι, λέει, το παιδί. Μόλις το βαφτίσαμε το παιδί, αρνεί το παιδί. Αρνεί. Νομίζαμε, λέει, ότι κάτι έπαθε. Οι γονείς τι νόμιζαν. Ένα αρνεί. Γύρισαν όλοι με το πάτριο οι ορτολόγοι όταν είδαν αυτό. Λέει, από σήμερα είμαι θα κι εμείς δικοί σας, θα είμαι στην εκκλησία μας, στην εκκλησία και πέστε μας, μένουμε στην Αθήνα, πέστε μας πού θα πηγαίνουμε να εκκλησιαζόμεθα. Λέει, με τρόπο, λέει, αφού να πείτε αυτά που ακούσατε στον κουμπάρο και αν είναι αλήθεια, που οπωσδήποτε λέει είναι αλήθεια, διότι ο Σατανάς κατά παρεχώρηση Θεού, αν και είναι ψεύτης, είπε αυτή την αλήθεια, για να διορθωθεί και εκείνος, να τον φέρετε και εκείνον, λέει, να εξομολογηθεί. Έφυγαν οι άνθρωποι με ένα παιδί αρνεί από το μοναστήρι. Και όταν τον συνήθισαν αυτόν στην Αθήνα, αυτός έγινε σαν τον μπατζάρι κατακόκκινος όταν άκουσε αυτά που του είπαν. Και σκύβοντας το κεφάλι, λέει, ναι, είναι αλήθεια αυτό που ακούσατε και να με πάτε και εμένα να εξομολογηθώ. Και τον πήγαν λοιπόν και εξομολογήθηκε αυτός μαζί με αυτή την αμαρτία και τα άλλα αμαρτήματά του. Βλέπετε λοιπόν ότι αιτία είναι η αμαρτία. Η αμαρτία. Είτε από αμαρτίες γονέων, είτε από προσωπικές αμαρτίες δικές μας. Λοιπόν, η προβατική αυτή κολυμβήθρα είναι, συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού μας, που σε αυτή την Εκκλησία δεν πλένονται, όπως είπα προηγουμένως, ένδερα προβάτων όπως την προβατική κολυμβήθρα, αλλά αναγεννώνται αθάνατες ψυχές. Το βάπτισμα λοιπόν που παίρνουμε, που θα πρέπει, γι' αυτό και ανέφερα αυτό το παράδειγμα, να γίνεται σωστό το βάπτισμα και είναι η ευθύνη, μεγάλη δική μας ευθύνη, πώς θα πρέπει να τελούμε σωστά το βάπτισμα, αλλά και η δική σας ευθύνη μεγάλη, ποιος θα διαλέγεται αναδόχος με αυτό το παράδειγμα που ανέφερε προηγουμένως. Αλλά ποιος όμως που νήπια παίρνουμε το βάπτισμα, ποιος κρατάει αυτές τις υποσχέσεις που δεν μπορεί να τις πει το ίδιο το παιδί, το νεοφώτιστο, το βρέφος και τις δίδει ο ανάδοχος. Ποιος έχει κρατήσει λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις και ποιος έχει κρατήσει τον χιτώνα του βαπτίσματος ακυλίδωτο, που τον έχουμε καταμουτζουρώσει, που τον έχουμε καταλεκιάσει, που τον έχουμε κατακουρελιάσει, άλλος με συγνωστά και άλλος με θανάσιμα αμαρτήματα. Και έρχεται η φιλανθρωπία του Χριστού μας. Είδατε τι αναφέρει εκεί που συγχυθίζομαι στο μοναστήρι μας μετά το τέλος της λειτουργίας και το λέμε σε κάθε λειτουργία. Πώς το λέμε εκεί στο τέλος, το τελευταίο τροπάριο, λέγε Σωτήρη, το στερέωμα, λέγε. Παρακάτω, όχι. Είναι εκτίσω το τιμία σου αίματι. Ο Χριστός μας έκτισε την Εκκλησία Του, εθεμελίωσε την Εκκλησία Του, εστερέωσε την Εκκλησία Του με το αίμα Του το Πανάγιον, Και μέσα λοιπόν στο χώρο της Εκκλησίας, γιατί η φιλανθρωπία του Θεού, αν δεν άφηνε το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, θα πηγαίναμε όλοι βαπτισμένοι στην κόλαση. Αν εξαιρέσουμε ανθρώπους που διέθεταν την αρετή, αν και κανείς δεν διέθετε στο ύψος αυτό την αρετή της Παναγίας μας, εξού και Παναγία, και να μετρήσουμε πόσους να βάλουμε στα δάκτυλα των δύο χεριών, αν θα βρισκόντουσαν. Όλοι θα πηγαίναμε βαπτισμένοι στην κόλαση, αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν άφηνε το μυστήριο αυτό της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Και εδώ λοιπόν στο χώρο της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι ταμιούχος της χάριτος, που είναι η χάρις και ενεργή χάρις του Κυρίου μας, εκεί λοιπόν μέσα στα μυστήρια, όχι όπως εκεί κατά διαστήματα άγγελος κατέβαινε και τάρεται το ίδωρο, αλλά εδώ άγγελοι και αρχάγγελοι είναι μάρτυρες της παρουσίας του Κυρίου μας, του Παναγίου Πνεύματος, γιατί όπου πατήρ, εκεί και Υιός, εκεί και Πνεύμα Άγιον. Όπου Πνεύμα Άγιον, εκεί και Υιός, εκεί και Πατέρας. Μία ουσία, μία δύναμης, μία ενέργεια. Αχώριστος Τριάς. Μεε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 
Ενώ το μυστήριο γίνεται μια φορά της Θείας Ευχαριστίας την ημέρα, ή αν θα τελεστούν βαπτίσεις ή γάμοι 5, 10, ξέρω εγώ πόσες, μπορεί στο μυστήριο της μετανοίας να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα δεκάδες και εκατοντάδες φορές. Όσες φορές γίνεται εκεί η επίκλησης του Πνευματικού, στο τέλος της συγχωρητικής ευχής, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δια της ημής ελαχιστότητος έχει σελελημένων και συγχωρημένων εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Εκείνη την ώρα, όχι να είχαμε μάτια ψυχής ανοιχτά, γιατί αν συνειδητοποιούσαμε το μέγεθος αυτής της προσφοράς, αυτής της δωρεάς, πάρα πολύ θα μας συγκινούσε το μυστήριο της μετανοίας, που δυστυχώς τους περισσότερους χριστιανούς μας δεν τους συγκινεί. Και λίγους χριστιανούς βλέπεις να διαθέτουν φόβον Θεού και όχι εξοικείωση στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Βλέπω παιδάκια μικρά, και ανέφερα τις άλλες ένα παράδειγμα, παιδάκια μικρά 7-8 ετών, να βλέπετε να τρέχει ο υδρότας ποτάμι από την αγωνία τους, να βλέπετε με φόβο να εξαγορεύονται τα συγνωστά των αμαρτήματα, και να βλέπετε τα χεράκια των την ώρα της ευχής να τα έχουν ανοιγμένα,
Όπως βλέπουμε εκεί μερικές εικόνες που είναι έτσι σε στάση δεήσεως ορισμένος Αγίους, έτσι με τα χέρια ανοιγμένα. Πόσες φορές αυθόρμητα δεν τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου που βλέπω παιδάκια με τη στάση αυτή που σας είπα προηγουμένως, να τρέχει ο υδρότες και με τα χεράκια ανοιγμένα εκεί να επικαλούνται την χάρη και τον φωτισμό του Θεού. Εν αντιθέσει με μεγάλους ανθρώπους που φεύγουν πολλές φορές με περισσότερο κρίμα, γιατί ούτε σωστά εξαγορεύονται και ούτε και τα λένε όλα. Περισσότεροι χριστιανοί τα λένε με δόσεις και θα κατηγορήσουν 5-10 για να δικαιώσουν τον εαυτόν τους. Μου έλεγε παιδάκι 7 χρονών στο τέλος της εξομολογήσεως που ήμουν και λίγο βιαστικός, είχα πολλούς και μου λέει, σας παρακαλώ μη βιάζεστε, έχω κι άλλα να πω, περιμένετε σας παρακαλώ. Και μου λέει, έχω και κάτι άλλα τα οποία έχω πει κάτι λέξεις, μα δεν τις θυμάμαι. Δεν τις θυμάμαι, αλλά τι θα γίνει με αυτά τα αμαρτήματα, τι θα γίνει με αυτές τις λέξεις που τις είπα αλλά δεν τις θυμάμαι. Και να βλέπετε μια αγωνία και να τρέχει ο υδρότας από το πρόσωπο του παιδιού. Όλοι λοιπόν και να είχαμε επίγνωση αυτής της δωρεάς του Θεού, θα πηγαίναμε προσεκτικότεροι στο μυστήριο αυτό και θα είχαμε ανέκφραστη χαρά και ευγνωμοσύνη στο Θεό. Χαίρεται ο άλλος όταν του πέφτει το λαχείο. Χαίρεται όταν κάνει έναν καλό γαμπρό ή καμιά καλή νύφη, ή άμα τύχει, του τύχει, ας πούμε, πάρει ένα γαλόνι ή κερδίσει ένα κτήμα ή ένα σπίτι. Αυτά τι είναι? Τίποτε δεν είναι τα υλικά αυτά πράγματα. Την μεγαλύτερη χαρά που θα έπρεπε να νιώθουμε είναι όταν ο Θεός σβήνει τα αμαρτήματά μας δια του μυστηρίου της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Που είναι δόγμα στην Εκκλησία μας. Όσα λύσετε, λέει, στη γη, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν την ον αφείτε τις αμαρτίες των ανθρώπων αφήνεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτεντε. Όσα λύσετε στη γη λυμένα στον ουρανό και όσα δέσετε στη γη δεμένα στον ουρανό. Είναι δόγμα στην Εκκλησία μας. Δόγμα στην Εκκλησία μας. Δόγμα στην Εκκλησία μας. Και θα πρέπει να αισθανόμεθα ανέκφραστη ευγνωμοσύνη στο Θεό για αυτή τη δωρεά, αλλά και στους ανθρώπους του, στους υπηρέτες του, στους διακόνους του, είτε είναι καλοί, είτε είναι κακοί, είτε είναι δίκαιοι, είτε είναι αμαρτωλοί. Θυμάμαι εκείνο το ωραίο που διάβαζα σε ένα περιοδικό και παλαιότερα σας το είχα πει, με έναν απλό μοναχό που ήταν τόσο απλός που όταν τον βάλανε κλεισάρχη εκεί ο ηγούμενος και τον έδωσε το ψωμί που τον δοκίμαζε για ένα τρίμερο μέσα στο ναό, και του λέει μια μέρα του ηγουμένου, λέει, ποιος είναι αυτός εκεί πάνω που είναι καρφωμένος, που είναι σταυρωμένος, που είναι εκεί πάνω στο, με συγχωρείτε, όχι τον σταυρωμένο, για τον Παντοκράτορα. Και βλέποντας την απλότητα του ηγουμένου, του λέει, αυτός ήταν και αυτός, λέει, κλεισάρισα και σένα και δεν έκανε καλά το διακόλυμα και τον έχω βάλει εκεί πάνω, λέει, τιμωρία. Πρόσεξε κι εσύ, τα κάνεις καλά, λέει, το διακόλυμα για να μην πας και εσύ, λέγει, εκεί πάνω. Και αυτός λοιπόν το βράδυ που έμεινε εκεί, του λέει, σε παρακαλώ, λέει, μου έδωσε ο γέροντας λίγο ψωμί, κατέβαλε σε παρακαλώ να φάμε, λέει, μαζί αυτό το ψωμί. Και ο Χριστός μας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ζωντανεύει λοιπόν από πάνω εκεί, από τον Παντοκράτορα, από την εικόνα, και κατεβαίνει μπροστά του και τρώει λοιπόν εκεί με τον εκκλησάρχη, εκείνον τον απλό. Και του λέει, για την αγάπη σου, για τη φιλανθρωπία σου, έχω έναν πλούσιο πατέρα. Έχω ένα ανάκτορο, ένα παλάτι που δεν εκφράζεται και δεν περιγράφεται στην ομορφιά. Θα σε πάρω, του λέει, σε λίγες μέρες και εκεί πάνω θα συντρώγομαι μαζί. Άκουσαν το διάλογο μοναχοί και το είπαν στον ηγούμενο. Και ο ηγούμενος, γιατί είχε θαυμάσει την απλότητά του και την αγνότητά του, του λέει, πες μου την αλήθεια, με ποιον μιλούσες. Αυτός νόμισε κάποιος τον είδε και τον πρόδωσε στον ηγούμενο. Και δειλά του είπε τι ακριβώς έκανε, τι έγινε και τι ήκουσε. Του λέει ο ηγούμενος, θα σου φέρω, του λέει, και σήμερα ψωμί παραπάνω και να τον παρακαλέσεις ξανά να κατέβει και να τον παρακαλέσεις στο τραπέζι αυτό που θα πάρει σε λίγες μέρες, εσένα, να τον παρακαλέσεις να πάρει και εμένα. Κατάλαβε ο ηγούμενος ότι πρόκειται να κοιμηθεί ο μοναχός και ότι θα πάει κοντά στο Χριστό.
Και το επόμενο βράδυ ξανά λοιπόν τον παρακαλάει και ξανά κατεβαίνει και του διαβιβάζει το αίτημα και λέει πες στον ηγούμενο πως δεν είναι για τη θέση αυτή που θα έρθεις εσύ. Και όταν το διαβίβασε, τον παρακάλεσε αυτός. Ξανά λέει πες το αυτό. Το διαβίβασε, κατάλαβε ο ηγούμενος, στενοχωρέθηκε και λέει σε παρακαλώ, ξανά θα σου δώσω ψωμί παραπάνω και ξανά να τον παρακαλέσεις, πολύ να τον παρακαλέσεις για να με πάρει και εμένα κοντά σου. Και αφού λοιπόν κατέβηκε το τρίτο βράδυ και τον παρακάλεσε, του είπε πες του δεν είναι για το τραπέζι αυτό, δεν είναι για τη θέση αυτή εκείνος. Και λέει λοιπόν, γι' αυτό το αναφέρω αυτό το παράδειγμα, λέει λοιπόν ο απλός αυτός μοναχός, λέει σε παρακαλώ, αν αυτός ο ηγούμενος καλός, κακός, δίκαιος, αμαρτωλός, δεν ξέρω, αλλά αν δεν μου το έδινε εμένα αυτό το κομμάτι το ψωμί, θα πέθαινα στην πείνα. Και εσύ θα υπέφερες. Και εσύ έφαγες από αυτό το ψωμί. Το λάχιστο λέει, για το ψωμί που μας έδωσε, για το ψωμί που φάγαμε, σχόρεσέ τον και κάνε αγάπη και πάρ' τον μαζί σου. Και ο Χριστός μας λέει, συνεκινήθη που έζησε την αγνωμοσύνη και την αχαριστία σε αυτόν τον κόσμο. Και του λέγει, γιατί είσαι τόσο ευγνώμων και με συνεκίνησες με την ευγνωμοσύνη σου και με την αγάπη σου την ευαγγελική, πες του ότι τον συγχωρώ για χατήρι σου και πες του να ετοιμαστεί και την τάδε μέρα θα σας πάρω μαζί. Και του το διαβιάζει το ηγουμένο και αρχίζει ο ηγούμενος με συγκίνηση και με χαρά, ούτε νεράκι στο στόμα του, ούτε νερό, άσετος, προσήφιετο. Αμέσως ζήτησε πνευματικό, εξαγορεύτηκε ότι τον βάρινε και πέρασε τις ημέρες εκείνες με ασιτία, με νηστεία και με προσευχή, και την ημέρα εκείνη που ακριβώς του όρισε ο Κύριος, τους πήρε και τους δυο και είχαν μέσα στο καθολικό της μονής δυο φέρετρα του απλού εκείνου νέου μοναχού και του ηγουμένου. Θα πρέπει λοιπόν να αισθανόμεθα ανέκφραστη ευγνωμοσύνη στο Θεό για την ανέκφραστη αγάπη Του και τη φιλανθρωπία Του που μας άφησε την Εκκλησία Του και τα μυστήριά Του, αλλά και να έχουμε ευγνωμοσύνη και εις τους υπηρέτες Του και εις τους υπηρέτες Του. Είτε είναι, όπως είπα προηγουμένως, καλή, είτε είναι κακή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει πείθεστε τις ηγουμένης, δεν λέει στους καλούς και στους κακούς, όχι, ότι αυτοί αγρυπνούσε υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Να ευχόμεθα και να προσευχόμεθα στο Θεό να στέλνει αξίους κληρικούς, αλλά εμείς θα πρέπει να τους σεβόμεθα και ό,τι εκείνοι έχουν που τους βαραίνουν, θα βαραίνουν εκείνους. Και αν εμείς είμεθα εκείνοι που πρέπει να είμεθα, πολλές φορές πολλοί πατέρες κατά κανόνα βοηθούνται τα παιδιά από τους γονείς. Οι γονείς βοηθούν τα παιδιά κατά κανόνα, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πολλές φορές βοηθούνται γονείς, είτε σαρκικοί είτε πνευματικοί, βοηθούνται από τα παιδιά τους. Προς δόξαν Θεού το λέω αυτό. Ο κατασάρκα πατέρας μου πριν πάω στο μοναστήρι, καλός άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, τίμιος, ηθικός, αγνός, καθαρός, αλλά με την Εκκλησία δεν τα είχε καλά. Από άγνοια. Δεν τον θυμήθηκα εγώ ούτε Πάσχα στην Εκκλησία. Ποτέ. Και όταν πήγα στο μοναστήρι και άρχισε να έρχεται στο μοναστήρι, όχι μόνο μυστηριακή ζωή είχε, αλλά με παρεκάλεσε όταν πλησίασε στο θάνατο να τον κάνω μοναχό. Και τον έκανα μοναχό. Και την 8η μέρα της κουράς έγινε τελείως καλά, που ήταν για θάνατο από ανεπάρκεια νεφρών και είχε προσβληθεί και το πάνκριας, και έζησε 7 χρόνια. Λοιπόν, βοηθούνται πολλές φορές, κατά κανόνα οι γονείς βοηθάνε τα παιδιά, αλλά πολλές φορές και τα παιδιά βοηθούν τους γονείς και πρέπει να βοηθούν τους γονείς, είτε είναι σαρκικοί είτε είναι πνευματική. Μήπως δεν διαβάζουμε στο συναξάρι της Εκκλησίας γεροντάδες που ήσαν μέθεση, που ήσαν ακόλαστοι και που έτυχε να έχουν υποτεκτικούς αγγέλους, επιγείους αγγέλους,
που διατηρούσαν το σεβασμό και την αδιάκριτη υπακοή, με αποτέλεσμα και εκείνοι να αγιάσουν οι μοναχοί, αλλά και οι γεροντάδες να σωθούν. Μέθυσος ήταν ο άλλος 3 χρόνια. Του έπαιρνε το εργόχειρο του υποτακτικού και πήγαινε στην Αλεξάνδρεια και μεθοκοπούσε. Και τον έλεγε ο λογισμός, και τελευταία ένας δυνατός πειρασμός. Του λέγει, τι ωφελήθηκες 3 χρόνια από αυτόν τον γέροντα, πότε σου είπε λόγο καλό, συνέχεια εργάζεσαι και σου παίρνει τον κόπο και πάει και μπικροπίνει. Και απήντησε ο υποτακτικός, όταν εγώ ξεκίνησα για εδώ και ήξερε ο Θεός ως καρδιογνώστης που είναι, ήξερε ποιος είναι ο γέροντας, γιατί δεν με εμπόδιζε, γιατί δεν μου άνοιγε το δρόμο να πάω κάπου αλλού για να επιτρέψει να έρθω εδώ, εδώ είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Και εγώ δεν θα κρίνω το γέροντά μου, ο Θεός θα κρίνει το γέροντά μου. Εμένα έχει δικαίωμα να με κρίνει ο γέροντας, αλλά εγώ δεν μπορώ να κρίνω το γέροντα. Γιατί λένε οι πατέρες ότι ο γέροντας τους πάντας κρίνει, τους πάντας δηλαδή αυτούς που έχει στην υποκαή του. Υπουδενός κρίνεται, δηλαδή ο Θεός θα τον κρίνει, δεν επιτρέπεται οι άλλοι να τον κρίνουν. Και όταν λοιπόν βγήκε νικητής στην τελευταία αυτή προσβολή του εχθρού, του διαβόλου, παρουσιάστηκε άγγελος και του λέει, αύριο στις 11 μου είπε ο Χριστός μας να είσαι έτοιμος και θα έρθω να σε πάρω. Γέροντα του λέει την άλλη μέρα, μη φεύγεις, θα φύγω σήμερα. Πού θα πας? Θα φύγω, λέει, θα κάνω ταξίδι μακρινό. Σε παρακαλώ, μη φεύγεις σήμερα. Τον παρακαλούσε. Κοντοστεκόνταν. Και όταν ήρθε η ώρα 11, δεν ήξερε ο γέροντας τι θα συμβεί. Λέει, ακόμη δεν ήρθαν αυτοί που περιμένεις. Πάω, φεύγω. Κάτσε, γέροντα, του λέει, για μια στιγμή. Α, γέροντα, έρχονται, λέει. Και έβλεπε τους αγγέλους, όχι άγγελος, άγγελοι, ήρθαν και παρέλαβαν την ψυχή του. Και βρήκε, λέει, διαβάζουν Ευεργετινό, τα διαβάζουμε αυτά. Και βρήκε, λέει, τέτοια παρησία στο Χριστό μας ο υποτακτικός, που με την προσευχή του στο Χριστό μας, ο γέροντας μετανόησε, έκοψε το πάθος της μέθης, έβαλε αρχή μετανοίας και πέθανε εν μετανοία και πήγε κοντά στον Άγιον εκείνον υποτακτικό που είχε. Ο Ιούδας τι ωφελήθηκε? Έναν θεάνθρωπο είχε, έναν τέλειον οδηγό είχε. Τι ωφελήθηκε, τίποτε. Προδότης έγινε, αρνητής έγινε και αυτοκτόνησε. Στην εποχή του Αγίου Σάββα δεν υπήρχε τελειότερος οδηγός. Τι ωφελήθησαν 365 περίπου μοναχοί που τον πήραν με τα ρόπαλα και τον έδιωξαν από το μοναστήρι. Ο Άγιος Διονύσιος που ήταν ηγούμενος στη Μονή Φιλοθέου, τι ωφελήθησαν οι μοναχοί από την αγιότητα του Αγίου Διονυσίου? Τον έδεσαν στο δέντρο έξω από το μοναστήρι και κρυφά τον έλυσε ένας διάκος και έφυγε και πήγε στον Όλυμπο εδώ, κοντά στην Κατερίνη πιο κάτω, και έφτιαξε Διονυσίου του εν Ολύμπου που λέμε, έφτιαξε εκεί μετά το μοναστήρι. Κρυφά τον έλυσε ο διάκος και έφυγε. Τι ωφελήθησαν από την αγιότητά του? Τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν ας ευχαριστήσουμε και πάλι επανέρχομαι το Θεό για την μεγάλη αυτή δωρεά του που μας άφησε την εκκλησία του και την περιποιείται αυτήν την εκκλησία με το Πανάγιο αίμα του. Και να προσευχόμεθα και να σεβόμεθα και να αγαπούμε τους υπηρέτες του. Να ευχόμεθα στο Θεό να δίδει ο Θεός αξίους υπηρέτες. Εσείς που είστε γονείς να αγαπήσετε την εκκλησία, να αγαπήσετε το Θεό και να προσεύχεστε στο Θεό. Δεν είναι μεγαλύτερη τιμή για σας από σας ο Θεός αν σας αξιώσει ένα παιδί του να αφιερωθεί στο Θεό, να υπηρετήσει το θυσιαστήριο του Χριστού? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για σας, αλλά και μεγαλύτερη προσφορά για σας που θα μνημονεύεστε από το παιδί σας ή τα παιδιά σας και που θα είστε ζωντανοί και που θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο για την άλλη ζωή. Αυτή λοιπόν την μεγάλη αλήθεια, την μεγάλη αλήθεια ότι ο άνθρωπος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας αναγεννάται, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας απόλυτα συμφιλιώνεται με το Θεό, την γνωρίζει ο Σατανάς, γι' αυτό και με τόση ανέκφραστη λύσα πολεμά την Εκκλησία και πολεμά τους ανθρώπους, δημιουργεί σκάνδαλα και βλέπετε τι πόλεμος γίνεται με λασπολογία, με συκοφαντία για να κλονίσει συνειδήσεις ολιγοπίστων ανθρώπων, να τους απομακρύνει από το χώρο της Εκκλησίας. Να τους απομακρύνει από το χώρο της Εκκλησίας. Γιατί ξέρει, έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει σωτηρία έξω από το χώρο της Εκκλησίας. Βλέπουμε τα αποτελέσματα
Επαναλαμβάνω κάτι που έλεγα στους νέους στη Σουηδία, σε ένα από τα μεγαλύτερα γυμνάσια της Στοκχόλμης, και είχα μπροστά μου νέους προτεστάντες και αδιαφόρους προτεστάντες. Ούτε ένας δεν ήταν τότε Ορθόδοξος. Και η Κατερίνα, αυτή δημοσιογράφος και καθηγήτρια, τότε ακόμη δεν είχε γίνει Ορθόδοξη, μετά τη βαπτίσαμε. Ούτε ένας. Και τι να τους πω. Λέω, θα σας μιλήσω πρώτα απ' όλα με τη λογική και μετά από το Ευαγγέλιο. Είχα νέους αδιαφόρους, είχα νέους απίστους. Και τους λέω, εάν η χαρά, εάν η ευτυχία είναι στις αρχικές απολαύσεις, είναι στα υλικά αγαθά, εσείς εδώ σε αυτή τη χώρα σας, η χώρα αυτή ευημερεί περισσότερο από όλες τις χώρες του κόσμου, και είναι η αλήθεια, η Σουηδία. Εάν λοιπόν εκεί είναι η χαρά, εκεί είναι η ευτυχία, στις υλικές απολαύσεις, στις αρχικές ειδονές, τότε εάν εκεί είναι χαρά, γιατί 17.000 από ό,τι γράφουν δικές σας εφημερίδες το χρόνο νέοι σαν και εσάς αυτοκτονούν? Γιατί? Εάν εκεί είναι χαρά, γιατί οδηγείστε στην αυτοκτονία? Επομένως, για να οδηγήσετε στην αυτοκτονία, δεν είναι χαρά εκεί, στις υλικές απολαύσεις, στις αρχικές ειδονές. Δεν είναι χαρά εκεί. Βλέπετε, αισθάνεστε ενοχή, έρχεστε σε έναν κορεσμό, οδηγήστε στα ναρκωτικά και από τα ναρκωτικά μετά στην αυτοκτονία. Η χαρά, η ειρήνη είναι στην εν Χριστώ ζωή. Κρύβεται στον αγώνα της πνευματικής ζωής. Τη χαρά την πραγματική μπορεί κανείς να τη βρει στο χώρο της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας αυτής που λέμε στο πιστεύω. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστόλικην Εκκλησία, στην Ορθόδοξον Εκκλησία. Έξω από το χώρο της Ορθοδοξίας δεν υπάρχει χάρης, δεν υπάρχει αγιασμός. Γι' αυτό και αυτοί που λέγονται Προτεστάντοι ή Παπικοί, γιατί έχουν φυγαδεύσει τη χάρη από την αίρεση, δεν υπάρχει τίποτε και ούτε και αισθάνονται τίποτε. Μου έλεγε όταν είπα αυτές τις αλήθειες, ούτε εδώ μέσα όπως είστε εσείς, ούτε νόμιζες δηλαδή, αν δεν ένιωθες ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κινούνται τα μάτια, δεν νόμιζες ότι είναι νεκροί. Τελεία αφωνία. Και μου λέει ο διευθυντής, όταν στο τέλος με πήρε στο γραφείο για έναν καφέ, λέει, χτυπούσε η καρδιά μου για πρώτη φορά στη ζωή μου, είχα ταχυκαρδία. Διότι φοβόμουν αν θα γίνω ρεζίλη σήμερα σε εσάς, διότι πίστευα ότι τουλάχιστον οι μισοί θα έφευγαν από την αίθουσα. Και όταν είδα, λέει, να είναι σαν αγάλματα ακίνητοι, πάρα πολύ, λέει, συγκινήθηκα. Και πολλά από αυτά τα παιδιά ζήτησαν την διεύθυνση για να έρθουν στο μοναστήρι. Και ήρθαν, και ορισμένοι έχουν βαπτιστεί. Ακόμη και προχθές βαπτίσαμε ένα ανδρόγυνο. Μόνο λοιπόν στο χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο Σατανάς μιλήσα, πολεμάει την Εκκλησία για να απομακρύνει τους ανθρώπους από το χώρο της Εκκλησίας, για να τους απολαμβάνει εκεί μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην απιστία, μέσα στην ασέβεια, μέσα στην άρνηση, και έτσι να παρηγορείται ότι θα τους έχει μαζί το μεθαύριο εις την αιώνιον κόλαση. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Εύχομαι αυτά τα λόγια να βρουν απήχηση μέσα στις καρδιές όλων μας. Εύχομαι μαζί σας ο Χριστός μας, τη Μεσητεία των Αγίων μας και εξαιρέτως της Παναγίας μας, όπως θεράπευσε τον παραλυτικό. Δεν έχουμε εδώ μέσα κανένα παράλυτο απόψη, δόξα σε ο Θεός, ούτε και κανένα τυφλό, δόξα σε ο Θεός. Αλλά, ενώ παραλύτους δεν έχουμε, ενώ παράλυτοι δεν είμαθα, ενώ τυφλοί δεν είμαθα, ενώ ασθένειες ανίατες, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε, δεν ξέρω όμως ψυχικά πόσοι είμαι παράλυτοι και πόσοι είμαι θα γεροί. Και εκείνος που δεν είναι ενωμένος με τον Χριστό είναι παραλυλημένος, είναι νεκρός. Γλένταγε ο άσωτος της παραβολής και ο Χριστός είπε νεκρός είναι και ανέζησε. Πού νεκρός? Γλένταγε, διασκέδαζε. Νεκρός ψυχικά, όχι παράλυτος. Νεκρός, πεθαμένος. Όπως λοιπόν ανέστησε τον παράλυτο, έτσι να αναστήσει και εμάς τον παράλυτο σωματικά, να αναστήσει και εμάς από την ψυχική παραλυσία που μας δημιουργούν τα αμαρτήματα και τα πάθη. Να μας λυτρώσει και να μας απαλλάξει από τα πάθη, από τα ψυχοβλαβείς αδυναμίες, από τα αμαρτήματα. Να αγαπήσουμε τη μετάνοια,
να κάνουμε βίωμά μας τα λόγια εκείνα του Αποστόλου Παύλου, ως άκησαν πέσεις, έγειρε και σωθείς. Κάθε φορά που θα σε αποφθώνω του σατανά θα πέσεις, ή από απροσεξία δικιά σου, μην αναβάλεις, μην περιμένεις να έρθω πότε εξομολογεί ο πνευματικός ή την εβδομάδα ή το μήνα ή το χρόνο, τη Μεγάλη Πέμπτη, το Μεγάλο Σάββατο, αλλά να πας αμέσως, γιατί δεν ξέρεις πότε και πού σε βρίσκει ο θάνατος. Ως άκησαν πέσεις έγκυρε και σωθείς. Κάθε φορά που θα πέφτουμε να σηκωνόμεθα αμέσως και να συμφιλιωνόμεθα απόλυτα με τον Θεόδια της μετανοίας. Εκείνος που ζει τη μετάνοια, εκείνος που τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, εκείνος τότε στέκει στα πόδια του. Εκείνος που δεν ζει τη μετάνοια και εκείνος που δεν τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, είναι παραλελειμμένος και είναι νεκρός. Από αυτή λοιπόν την έκρωση να μας λυπηθεί και να μας λυτρώσει ο Θεός, να μας καταστήσει ζωντανά μέλη της Εκκλησίας Του και μίαν ημέραν κληρονόμους της Βασιλείας Του εις τον ουρανό. Αμήν. Όλοι μαζί, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη.